Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έκανε επίσκεψη στην αγορά, σε λαϊκή αγορά και σούπερ μάρκετ, σε αποδρομή υπουργοί λόγω εκλογών. Ναι. Πάντα. Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Παπαθανάσης, συνοδευόμενοι από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Προστασίας του Καταναλωτή, τον κ. Αναγνωστόπουλο, αλλά και τον κ. Παναγιώτη Βλάχο από το Πασόκ Κινάλ, για να δουν, λέει, τι γίνεται στην αγορά. Η εικόνα είναι πάρα πολύ, είναι συγκεκριμένη και δεν είναι και καθόλου ευχάριστη. Επίσης, μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι επισκέψεις δεν έχουν τρομάξει τις τιμές. Το αντίθετο των υπουργών εννοώ, οι επισκέψεις των υπουργών δεν έχουν τρομάξει τις τιμές. Το αντίθετο, οι τιμές συνεχίζουν και δεν τρομάζουν προς τα πάνω. Δεν τρομάζουν οι τιμές στους υπουργούς ή τρομάζουν τους πολίτες. Ναι, το λες πολύ γλαφυρά και πολύ παραστατικά. Και βγαίνουν κάποια συμπεράσματα που είναι πολύ χρήσιμα πάντοτε για να ασκείται η πολιτική. Όμως τα πράγματα είναι επίσης πολύ συγκεκριμένα και απαιτούν περαιτέρω κινήσεις και λύσεις. Δυστυχώς, τα προϊόντα από την αρχή του έτους μέχρι και τώρα, τουλάχιστον στο σούπερ μάρκετ, έχουν αυξηθεί κατά 12,2%, ενώ ο πληθωρισμός έχουμε δει ότι συμβαίνει μειούμενος, αλλά δεν έχει, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, δεν έχει αυτό φτάσει στα ράφια. Και το κυριότερο όλων είναι ότι οι καταναλωτές πλέον στρέφονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα. Αυτό αποτελεί καμπανάκι για τους πλήτη, μάλλον αποτελεί μια μέγενη και για τους καταναλωτές, αλλά και για το εμπόριο και για τους παραγωγούς κατασκευαστές, οι οποίοι αναζητούν τρόπους προκειμένου να καταστήσουν ελκυστικά τα δικά τους επώνυμα προϊόντα που στο τέλος βλέπουν να μένουν απόλυτα. Βέβαια, να δώσουμε ένα και διεθνές στίγμα, γιατί ναι, η εκπομπή έχει και διεθνή πολιτική. Η Unilever, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έδωσε κάποιες εκτιμήσεις αναφορικά για τις επιδόσεις των προϊόντων. Ανέφερε ένα ποσοστό αύξηση τζίρου γύρω στο 10%. Αλλά τι επίσης σημείωσε? Ότι αυτό το ποσοστό αύξησης του τζίρου δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την αντίστοιχη αύξηση, μάλλον στα τεμάχια, στον όγκο δηλαδή των προϊόντων. Και είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι συμβαίνει στην αγορά με τον πληθωρισμό. Το βλέπουμε και σε άλλους κλάδους. Στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Είναι στο πρώτο δίμηνο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της GfK, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μετρήσεων Καταναλώσης, ο τζίρος έχει αυξηθεί κατά 30%, όμως τα τεμάχια που έχουν πωληθεί, η αύξησή τους είναι μόλις 5% μεταβίας. Το προηγούμενο τρίμηνο ήταν αρνητικό κιόλας. Δηλαδή, ό,τι πωλείται είναι ακριβότερο, το παίρνουν πολύ λιγότεροι άνθρωποι και στο ταμείο το τελικό κάνει μεν νούμερα, κάνει μεν τζίρο, αλλά μακροπρόθεσμα αυτό δεν μπορεί να ευνοήσει ούτε την κατανάλωση ούτε την επιχειρηματικότητα. Δεν ξέρω τώρα αν θέλεις να πούμε και κάποια επιπλέον, να δώσουμε κάποια... Ναι, προφανώς. Αν υπάρχουν στοιχεία, ζούμε για τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Για τα εισοδήματα, για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας μας και τι γίνεται και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει και προεκλογικά και φαίνεται πως έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι γίνεται στην Ελλάδα σε σχέση τις επιδόσεις της χώρας μας στα εισοδήματα των πολιτών, στο κατακεφαλήν εισόδημα και σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πάλι τα στοιχεία αυτά δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Υπολοιπόμαστε πάρα πολύ. Βρισκόμαστε ακόμα πιο κάτω και από την Ρουμανία και την Κροατία με βάση στοιχεία της Eurostat για το 2022. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε σχέση με τον μέσο όρο στο 68%, όταν το 2002 το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε στο 93,3%. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα και η εγχώρια και σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, και απαιτείται άμεση πολιτική που μπορεί να βελτιώσει όλα αυτά και να έχει να κάνει και με την εργασία και με την ακρίβεια και με την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και δυνατοτήτων, που πολύ εύστοχα συζητήθηκε και στην προηγούμενη σύνδεση που είχες εσύ στην εκπομπή σου. Λοιπόν, Ελέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα που είπες. Βέβαια, στενάχωρα, δεν μπορώ να μην το πω, στενάχωρα πολύ όταν το κυρίαρχο θέμα στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Κανείς δεν μπορεί να είναι ούτε ευχαριστημένος, αλλά ούτε και αισιόδοξος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Φαντάζομαι και εκτιμώ ότι ενδεχομένως να έχουμε για κάποιο πιο αισιόδοξο μήνυμα αύριο. Τέλος εβδομάδας. Η πολιτική,
η πολιτική, η άσκηση πολιτικής είναι μια αισιόδοξη, μπορεί να γίνει μια αισιόδοξη κατάσταση όταν ληφθούν, όταν λάβουν υπόψη τους αυτοί που ασκούν την εξουσία την πολιτική, όλα τα δεδομένα προς το σύνολο του κόσμου, το μεγαλύτερο μέρος του, και όχι σε κάποιες κάθετες, για κάποιες κάθετες ομάδες.